Είναι μόνο το νερό γυναικών δεν είναι άλλη από τη γέφυρα του μπικίνι. Το κενό δηλαδή που δημιουργείται χαμηλά στη κοιλιά ανάμεσα στα οστά της λεκάνης όταν η γυναίκα είναι ξαπλωμένη. Η γέφυρα του μπικίνι άρχισε να κυκλοφορεί στο ίντερνετ περισσότερο ως αστείο το 2009. Πρόσφατα ωστόσο διαδόθηκε αστραπία μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση και έγινε η μόδα το 2014. Ερευνητικά στο Facebook υπάρχουν σελίδες που καλούν όσες επιθυμούν να στείλουν φωτογραφίες της δικής τους γέφυρας και όπως φαίνεται η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι ακολουθείτε τη γέφυρα του Μπικίνι. Διατηρώ αυτόν τον λογαριασμό που στους τελευταίους 16 μήνες και μέχρι πρόσφατα ήταν σχεδόν ανενεργός. Τώρα όμως έχουμε 1000 like μόνο σε μία εβδομάδα. Χαρακτηριστικά είναι και τα μηνύματα από το Twitter χιλιάδων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που δείχνουν έτοιμες να ξεκινήσουν εντατική προσπάθεια ώστε να επιδείξουν τη γέφυρά τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει κάτι καινούργιο εκεί έξω που λέγεται γέφυρα του Μπικίνι. Αρχίζω να δουλεύω πάνω σε αυτό. Ετοιμάζω από τώρα τη γέφυρα του Μπικίνι για το καλοκαίρι του 2014. Ανυπομονώ να τη δείξω στην παραλία. Από τις φωτογραφίες ωστόσο εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία της γέφυρας του Μπικίνι είναι τα λίγα κιλά. Το θέμα έχει αποσχολήσει ήδη τα μέσα ενημέρωσης διεθνώς, αλλά και τους επιστήμονες που κάνουν λόγο για την δυσκολία και προειδοποιούν ότι μια γυναίκα προκειμένου να αποκτήσει τη γέφυρα του Μπικίνι μπορεί εύκολα να πέσει στην παγίδα μιας εξαρτητικής δίαιτας ή ακόμη χειρότερα σε διαταραχές διατροφής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε νευρογενή αναρρεξία. Μία μόδα που όμως μπορεί να καταλήξει τις επικίνδυνες καταστάσεις. Βεβαίως, όπως όλες οι μόδες μπορούν να πάρουν διάφορους δρόμους. Ειδικά όσα έχουν να κάνουν με το Facebook, γενικά με τα social network, έχουν μία τάση πολλές φορές να τραβηχτούν στα άκρα. Πρέπει να μάθουμε λίγο και εκκρινόμαστε. Ακριβώς. Ναι, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα δούμε και στις φωτογραφίες, η γέφυρα βρίσκεται ακριβώς αυτό το κενό που γίνεται ανάμεσα στα οστά της λεκάνης και στο Μπικίνι, εδώ, δηλαδή το βλέπουμε εδώ στο βίντεο wall, εδώ το κενό, και όσο μεγαλύτερο λοιπόν είναι αυτό το κενό, τόσο πιο μάστιμε, τόσο πιο ωραίο είναι και το βλέπουμε και στις συζητήσεις που γίνονται στα social media. Όμως, φαντάζομαι ότι το Μπικίνι αρχίζει, διότι για να είναι μεγάλο αυτό το κενό, κύριε Πόρτολα, πρέπει η κοπέλα, πρέπει η γυναίκα να είναι πάρα πολύ αδύνατη. Άρα, μπαίνουμε δηλαδή, θα μπορούσα ίσως να σκεφτώ σε μια διατροφική διαταραχή. Βέβαια, θα μπορούσα να ξεκινήσουμε μια θετική σκέψη, ότι αυτό μπορεί να είναι ένα βήμα για κάποια άτομα να γυμναστούν, να προσέξουν το βίντεο τους. Αν με σταμάτα και εκεί, θα είναι κάτι πολύ θετικό. Δυστυχώς όμως, όπως έχει αποδεχτεί και με αυτό το φαινόμενο που έχει να κάνει με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, φτάνουμε στα άκρα. Δηλαδή η κοπέλα για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την ανυπαρξία κάποιου κοιλιακής χώρας, σύν αυτή τη γέφυρα μεταξύ των οστών, θα καταλήξει κάποια στιγμή στο να φτάσει στα άκρα να τρώει ολοκληρότερο. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην νευρική αναρρεξία. Η νευρική αναρρεξία, μας είπατε, σχετίζεται και με τη μόδα, δηλαδή πολλές γυναίκες φτάνουν στα άκρα λόγω μόδας. Ακριβώς. Είναι το πρόβλημα που έχει προβληθεί από τον κινηματογράφο και τα μνημεία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Προβάλλεται ένα πρότυπο μιας πολύ ωραίας γυναίκας, αδερφής συνήθως, και αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν είναι οι κοπέλες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην ερμηνεία. Οι έφηβες κοπέλες έχουν μία τάση προς το πάθος. Συνεπώς, για να αποφύγουν αυτή την τάση... Λόγω και ορμόνων διαθέτουν, έτσι, που αλλάζει το σώμα. Ακριβώς. Αναγκάζονται να προσέξουν πιο πολύ. Έτσι. Απολύτως ένα από τα προβλήματα. Η επιρρέπεια ξεκινάει κατά την εφηβική ηλικία, όπου και αργότερα. Δεν είναι δυνατό. Αλλά μπορούμε να φτάσουμε μέσα στα ακραία προβλήματα, όπως είναι η νευρική αναρρεξία, τα οποία μαστίζουν μεγάλες κοιλιακές ομάδες. Ακόμα και μεγαλύτερη γίνεται, μεγαλύτερη ηλικία προς το ύπαρο. Διότι έχει ξεφύγει πια, νομίζω, η νευρική αναρρεξία από αυτά τα αυστηρά πλαίσια της αφηβείας. Και το βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, ως ειδικός. Τι πρέπει να πούμε λοιπόν σε αυτά τα κορίτσια που δεν μπορούμε, νομίζω, και να είμαστε τόσο ακόμα με την ηλικία πρώτα, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε μη ποστάρεις, μη χρησιμοποιείς στο Facebook, διότι είναι η τεχνολογία που είναι και όπλο από ένα σημείο και μετά, αν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Τι μπορούμε όμως να πούμε σε αυτά τα νέα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, πίσω όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο το θέαμα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είναι κάποιο άνθρωπο έλεπτο από τα ταπαινιά, τον βοηθάει το σώμα του. Και η ανατομία του. Και η ανατομία του όλα αυτά. Βέβαια, όπω είπατε, ανατομία. Απόσταση μεταξύ των οστών της λεκάνης, δεν έχουν όλοι μία σε δεν είναι και φυκτό, δηλαδή θέλω να πείτε να έχουμε λίγα διάρκεια. Ας ξεκινήσουμε αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και δεν είναι δυνατόν να επιτεύξουμε κάτι που κάποιος άλλος το έχει καταφέρει και πρώτον βοηθούσε το σώμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πορτολά, να είσαστε καλά, μας δώσετε μια